Νικόλας, ναι, είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας ήσταν κι εσείς σαν και εμένα. Παιδιά πνιχρό, μια περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, να με κι εγώ έφτασα κιόλας. Τα πράσινα παπούτσια. Τσουφ τσουφ, τσαφ τσουφ. Προσοχή, Ινδιάνοι. Νικόλα, κατέβα γρήγορα. Σου έχω μια έκπληξη. Έκπληξη. Άνοιξε το, καρδούλα μου, τι περιμένεις? Μα... πού είναι το δώρο μου? Αυτό είναι το δώρο σου. Χρειαζόσουν καινούρια παπούτσια. Τα παλιά είχαν τρυπήσει. Έλα, κάθισε στην πολυθρόνα. Σιγά μη φορέσω πράσινα παπούτσια. Δεν έχεις δίκιο. Είναι πολύ ωραία παπούτσια. Εσύ τι λες, αγάπη μου, δεν είναι όμορφα? Ναι, υπέροχα. Ναι, είναι υπέροχα. Εμένα μου αρέσουν αυτά που έχω. Δεν με νοιάζει που είναι τρύπια. Θα το δεις. Αύριο το πρωί όλοι σου οι φίλοι θα ζηλεύουν τα παπούτσια σου. Νικόλα, μα τι κάνεις εκεί επιτέλους? Τα καινούρια παπούτσια με χτυπάνε. Δεν μπορώ να πάω με αυτά στο σχολείο. Αχα. Κι όμως είναι ακριβώς το νούμερό σου. Θα ανοίξουν κιόλας. Μα δεν μπορώ να περπατήσω, σου λέω. Θα στραβώσουν τα πόδια μου και δεν θα μπορώ να ξαναπαίξω ποδόσφαιρο. Αυτά θα είναι τώρα τα παπούτσια σου. Τα παλιά τα πέταξα στα σκουπίδια. Θα γίνω ρεζίλη στους συμμαθητές μου. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάποιον να ψάχνει στα σκουπίδια. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, ψάχνω τα παπούτσια μου. Έλα τώρα, αφού τα φοράς και είναι πράσινα. Έχει μπει μέσα νερό. Να πεις τη μαμά σου να σου πάρει καινούρια. Τι έπαθες, δεν είπαμε και τίποτα.
μου, έχω μια δουλειά. Παίζουμε ποδόσφαιρο στην Αλάνα. Τι, στην Αλάνα. Και με τι θα παίξουμε, εξυπνάκια, αφού το πρωί ο Σουπιάς πήρε την μπάλα του Ρούφους. Εξυπνάκιας είσαι και φαίνεσαι. Θα παίξουμε με την παλιά μπάλα που είναι στο σπιτάκι. Στο σπιτάκι, μα εκεί έχω βάλει τα παπούτσια μου. Άλλαξα γνώμη, τελικά θα έρθω μαζί σας. Στάσου, πού πας? Στο σπιτάκι, να πάρω την μπάλα. Άσε, θα πάω εγώ. Δεν πειράζει, εγώ είμαι ο διαιτητής. Εγώ θα πάω να τη φέρω. Αφού σου λέω ότι δεν με πειράζει να πάω. Για μια στιγμή. Και εσύ γιατί επιμένεις τόσο να πας να τη φέρεις? Επειδή... θέλω να είμαι κι εγώ διαιτητής μια φορά. Όλο εσύ είσαι. Σωστά. Γιατί να είναι πάντα ο Ρούφους διαιτητής? Γιατί εγώ έχω σφυρίχτρα, ενώ εσύ δεν έχεις. Τι θα γίνει, θα παίξουμε? Ναι, πάω να φέρω την μπάλα. Περιμένετε. Α, όχι, 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 δεν συμφωνώ. Σιγά το πράγμα. Ο πατέρας μου θα μου αγοράσει ένα φορτηγό σφυρίχτρες. Μπα, τι μας λες και τι θα τις κάνεις τόσες πολλές, βρε φιγουρατζή? Εμένα είπες φιγουρατζή? Για ξαναπες το αν τολμάς. Έλα, πάμε όλοι να πάρουμε την μπάλα. Δεν θα τολμήσεις να πας μαζί σου. Θα μας ερίζωσετε τα χέρια. Αφήστε με. Όχι, όχι. Αφήστε με. Εγώ θα είμαι ο διαιτητής. Σταματήστε. Θα σταματήσουμε να μαλώνουμε επιτέλους. Κοιτάξτε τι βρήκα στο σπιτάκι. Πιανούνα είναι άραγε. Κοιτάξτε, είναι καταπράσινα. Ούτε ο Ανιάν δεν θα τα φορούσε αυτά. Θα τα πάρω σπίτι μου για να ντυθώ αριανό στις απόκριες. Για να δω. Μου πάνε καλύτερα από τα δικά μου. Αν δεν είναι κανενός, θα τα κρατήσω. Ναι, όμως... Τι θα γίνει, θα παίξουμε τις κουμπάρες? Γκολ! Για φαντάσου! Είδατε! Φαίνεται πως τα καινούρια μου παπούτσια είναι γούρικα! Δεν θα τα ξαναβγάλω ποτέ μα ποτέ! Σίγουρα θα ανήκουν σε κάποιον αυτά τα παπούτσια. Καλύτερα να τα αφήσεις εκεί που τα βρήκες. Δεν τρελάθηκα, αφού είναι γούρικα σου λέω. Σίγουρα! Όχι! Έβαλες γκολ επειδή η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Αλσέστ. Δεν υπάρχουν γούρια. Ας γελάσω. Τώρα που είδες ότι φέρνουν γούρι, θες να τα πάρεις εσύ, έτσι, Νικόλα? Κλωτέρ, ξέρεις γιατί δεν μπορείς να κρατήσεις τα παπούτσια? Γιατί είναι δικά μου. Μου τα δίνεις, θα σου δώσω μια στολή αστροναύτη. Πριτς, θα τα κρατήσω. Μα δεν είναι δικά σου. Εσύ το λες αυτό. Πριν λίγο δεν τα ήθελε κανένας. Να πάρει, αν γυρίσω σπίτι χωρίς αυτά, η μαμά θα θυμώσει. Σίγουρα. Λοιπόν, θα βαρέσουμε σουτ. Όποιος βάλει γκολ, παίρνει τα παπούτσια. Α, όχι, δεν συμφωνώ. Είναι δικά μου και τα παίρνω. Τι έγινε, φοβάσαι ότι θα χάσεις ακόμα και με τα παπούτσια? Εγώ φοβάμαι, εγώ. Πολύ καλά, θα δείτε. Δεν είμαστε τυφλοί. Τώρα τι θα κάνεις? Δεν είμαι πια σίγουρος ότι είναι γούρικα. Σας τα δίνω αφού τα θέλετε. Πάω σπίτι σιγά σιγά. Πρέπει να διαβάσω για το διαγώνισμα μαθηματικών. Καλά λες, πέρασε η ώρα. Έχω αρχίσει να πεινάω. Άντε για... Εσύ θα μείνεις εδώ? Όχι, όχι, αλλά έχω μια δουλειά πρώτα. Πρέπει να το καθαρίσω. Τώρα τι ψάχνεις τις κάλτσες σου? Thank you.
Έχει πολλά. Βερνίκι διαμάν, βαφή δερμάτων, βερνίκι μεθέρια έλαια. Α, να, αυτό που βάζει ο μπαμπάς. Όχι, είναι μαύρο. Έγινε ακόμα χειρότερο. Να πάρει. Α, Νικόλα! Είναι πιο ωραία μαύρα. Τι λες κι εσύ? Πώς σου ήρθε, Νικόλα, να το κάνεις αυτό? Ολοκένουργια παπούτσια ήταν. Μιας και το ανέφερες, ελπίζω να σου αρέσουν. Τι, μου πήρες δώρο? Αγάπη μου, δεν ήταν ανάγκη. Τι έχει μέσα, πράσινα παπούτσια. Είχες πει ότι σου άρεσαν του Νικόλα. Όταν τα βρήκα στο νούμερό σου, σου τα πήρα αμέσως. Α, ευχαριστώ πολύ, ευγενικό. Αλλά δεν ήταν ανάγκη, αγάπη μου. Μου αρέσει τόσο πολύ να σας κάνω χαρούμενους. Άκου, μπαμπά, έχει μείνει λίγο μαύρο βερνίκι. Θες να πάω να στο φέρω? Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ιφηγένεια Στάιφη, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ζωή Κατσάτου, Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πολύζου. Σκηνοθεσία Ακίνδυνος Γκίκας. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Σχέρα Post.